Αυτοκίνηση 2012. Τα νέα μοντέλα για το 2012. 27 εταιρείες δήλωσαν συμμετοχή για τη φετινή έκθεση. Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε στην έκθεση Αυτοκίνηση 2012. Μία έκθεση θεσμός εδώ και πολλά χρόνια. Μια έκθεση που εμπιστεύονται οι εισαγωγείς αντιπροσωπιών και κάθετες μονάδες για να παρουσιάσουν τα νέα τους μοντέλα και φυσικά όλες τις εξελίξεις παγκοσμίως. Το νέο μικρό της Renault είναι διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Είναι ένα όχημα πόλης εξαιρετικά ευέλικτο και άκρος οικονομικό. Μπορεί να μεταφέρει δύο ενήλικοι σε διάταξη καθισμάτων. Το επιτρέπει να παρκάρει ακόμα και κάθετα στο πεζοδρόμιο. Πρόσφατα, ο αντιπρόσωπος της Renault στα μικρομεσαία κατηγορία, το Megane, φρεσκαρίστηκε αισθητά νέος προφυλακτήρας, ζάντες, φώτα ημέρας και απέκτησε ακόμα πιο σημαντικό το νέο κινητήρα 1200 κυβικών εκατοστό με άμεσο ψεκασμό και 115 ύπου. Αυτός εξασφαλίζει καλές επιδόσεις, έχει αρκετή ροπή από χαμηλές στροφές και πάνω απ' όλα είναι και αρκετά οικονομικός. Στην πράξη, 5,3 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Το νέο κλειό είναι από τις πιο φρέσκες αφίξεις στη δημοφιλή και σκληρή από πλευράς ανταγωνισμού κατηγορία των μικρών. Όπως θα δείτε και στο περίπτερο της Renault στην αυτοκίνηση του 2012, το κλειό ακολουθεί την πιο σύγχρονη σχεδιαστική γραμμή της εταιρείας που θυμίζει σε κάποια σημεία το πρωτότυπο Dzer. Ανάμεσα στοιχεία που ξεχωρίζουν περιλαμβάνεται η κρυμμένη πίσω χειρολαβή και το γοητευτικό πίσω μέρος και από μπροστά το γαλλικό μικρό είναι πολύ δυναμικό. Περισσότεροι είναι οι χώροι στους επιβάτες στο πορπαγκάζ. Προσοχή τραβά, τα όργανα τα οποία είναι με κύκλους μπερδεύοντας ο ένας μέσα στον άλλον, αλλά και ανεξάρτητη κεντρική κονσόλα με τη μεγάλη 7 ιντζών οθόνη. Volvo V40. Κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβική πολυτέλεια. Όταν η ασφάλεια παντρεύεται με την πολυτέλεια, τα αποτελέσματα που προκύπτει ακούει στο όνομα V40. Εμφάνιση, τεχνολογία, πρεστής, το τρίπτυχο της επιτυχίας του μοναδικού Volvo V40. Επαναπροσδιορίζει τα στάνταρ των premium μικρομεσαίων. Ρεκόρ βαθμολογίας, οικονομία και ασφάλεια. Το ασφαλέστερο αυτοκίνητο που κατασκευάστηκε ποτέ. Λίγα από τα σλόγγαν της Volvo για τα μοντέλα της. Citroën. Πρωτοπορία, δυναμισμός,
δημιουργική τεχνολογία. Τρεις έννοιες που χαρακτηρίζουν τη φιλοσοφία της Citroën. Όντως, η πρώτη εταιρεία που προχώρησε στην ευρεία παραγωγή αυτοκινήτων με μπροστινή κίνηση, υδροπνευματική ανάρτηση αλλά και κινητήρες δίζελ. Nissan. Η αντιπροσωπεία αυτή ήταν και η πρώτη αντιπροσωπεία της ιαπωνικής φίρμας σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμβάλλοντας στη διάδοση των ιαπωνικών αυτοκινήτων και την υπεροχή της Nissan μεταξύ των ιαπωνικών εταιριών. Η Nissan άλλαξε σε παγκόσμιο επίπεδο πρωτοτυπή με τη σχεδίαση και παραγωγή συναρπαστικών μοντέλων όλων των κατηγοριών που διαθέτουν προσωπικότητα και χαρακτήρα, ενώ παράλληλα προσφέρουν υψηλά επίπεδα ασφαλούς και βέβαια παροιμιώδη αξιοπιστία. Αντίστοιχα, είναι και το επίπεδο της εταιρείας Nissan Θεοχαράκης ΑΕ. Η επικοινωνία με τους πελάτες και τους υποψήφιους αγοραστές, η δυνατότητα εμπορική πολιτική που εφαρμόζεται και τα πρωτοποριακά χρηματοδοτικά προγράμματα, η συνεχής εκπαίδευση των εργαζομένων της, αλλά και τα 50 και πλέον χρόνια επίσημης αντιπροσωπείας της Nissan αποτελούν εγγύηση για τον καταναλωτή. Το εκτενές δίκτυο επισήμων εμπόρων πεζό στην Ελλάδα με 68 σημεία πώλησης καλύπτει όλη τη χώρα παρέχοντας όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες πριν αλλά και μετά την πώληση του αυτοκινήτου. Η πεζό είναι η μοναδική εταιρεία που αναπτύσσει μια συνολική προσφορά μετακίνησης με επιβατικά και επαγγελματικά οχήματα, σκούτερ ποδήλατα και μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα ελεύθερης επιλογής μετακίνησης. Όλα τα μοντέλα της Chevrolet έχουν μοντέρνα σχεδίαση, σύγχρονους κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου, υψηλή ενεργητική και παθητική ασφάλεια και πλούσιο εξοπλισμό από τη βασική τους έκδοση. Ως προτεραιότητα της εταιρείας είναι να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με αξιοπιστία και σε χαμηλό κόστος. Παρέχει στους πελάτες τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες. Ισμαήλος, βασικός στόχος μας είναι η δημιουργία μιας βαθιάς και ειλικρινούς σχέσης μαζί σας, η οποία θα διαρκέσει μια ζωή. Στην έκθεση υπήρχαν μοντέλα της Mercedes-Benz και της εταιρείας Smart, και οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να κάνουν και ένα test drive με τη βοήθεια του εξειδικευμένου προσωπικού Abarth 500 και 500 SE. Εκρηκτικό. Η έκδοση Abarth 500 και 500 SE καθιστά το μίνι αυτοκίνητο ένα εξαιρετικά εργαλείο για γρήγορη οδήγηση. Η αξιοπιστία, η κορυφαία ποιότητα, η ασφάλεια και η πρωτοποριακή τεχνολογία αποτελούν στο χώρο του αυτοκινήτου
ενιαίες ταυτόσιμες με τη μάρκα Volkswagen. Είναι μικρό στο μάτι και σε διαστάσεις, όμως στην πράξη είναι πολύ ευρύχωρο και στο δρόμο πατάς γερά δίνοντας την αίσθηση μεγαλύτερου αυτοκινήτου, ειδικά μάλιστα στον αυτοκινητόδρομο και σε πιο υψηλές ταχύτητες από τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Ο λόγος για το Volkswagen Up που μπορεί να φιλοξενήσει με άνεση 4 ενήλικες, ενώ χώρος αποσκευών ξεκινάει από τα 251 λίτρα. Στο περίπτερο της Volkswagen στην αυτοκίνηση 2012 υπάρχουν και ορισμένες προτάσεις για επαγγελματικά οχήματα. Scenic-Go, το πρώτο αμιγούς όχημα πόλης της Σκόντα. Είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό μίνι. Ένα μικρό δηλαδή σε εξωτερικές διαστάσεις όχημα και με περιορισμένες δυνατότητες. Γιατί όπως και θα διαπιστώσετε στο περίπτερο της Σκόντα, το Scenic-Go, αν και με μήκος μόλις 3 μέτρων και 60 εκατοστών, έχει εξαιρετικούς χώρους για 4 επιβάτες, ενώ ο χώρος αποσκευών του, αντίθετα με το ασθενά δεδομένα της κατηγορίας του, είναι στα 251 λίτρα. Όλα είναι δυνατά. Δεν είναι εύκολο να μαγνητίζεις τα βλέμματα. Δεν είναι εύκολο να αποτελείς βιτρίνα υψηλής τεχνολογίας και ασφάλεια. Δεν είναι εύκολο να συνδυάσεις επιδόσεις, οικονομία καυσίμου και φιλικότητα προς το περιβάλλον. Δεν είναι εύκολο να προσφέρεις συναρπαστική οδήγηση. Δεν είναι εύκολο να είσαι το νέο Honda Civic. Το ηλεκτροκίνητο με μηδενικές εκπομπές ρήπων είναι ο πρωταγωνιστής. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο κέρδισε το 6ο Ecomobility Rally. Κινείται από ένα ηλεκτροκινητήρα ο οποίος αντλεί ενέργεια από τις μπαταρίες, οι οποίες με τη σειρά τους φορτίζονται από μια κλασική μπρίζα. Η φόρτιση διαρκεί περίπου 8 ώρες και η αυτονομία του είναι 150 χιλιόμετρα. Ποιότητα και πρακτικότητα, οικολογία και οικονομία. Η χαρά της οδήγησης. Η Audi παραδοσιακά έχει συνδέσει το όνομά της με τη συνεχή πρόοδο από τη γερμανική τεχνολογία και είναι γνωστή παγκοσμίως για την ποιότητα στα προϊόντα της και τις υπηρεσίες της. Η κυρία αξία στις μάρκες περιλαμβάνει τις τρεις πτυχές sport, προοδευτικό και εκπλησόμενο, οι οποίες έχουν παραδοσιακά καθιερωθεί στην Audi στον έναν από τους κορυφαίους κατασκευαστές πολυτελών αυτοκινήτων παγκοσμίως για πολλές δεκαετίες. Η αποστολή της Audi είναι να γίνει η πιο επιτυχημένη πολυτελής μάρκα στην αυτοκινητοβιομηχανία, προσφέροντας εξελεγμένα προϊόντα και υπηρεσίες, έχοντάς τους πιο ευχαριστημένους πελάτες, καθώς επίσης τους καλύτερους και τους δυναμικότερους συνεργάτες παγκοσμίως. Fiat. Ιδανικά για τη σύγχρονη πόλη και όχι μόνο. Πάντα 4x4. Η ιταλική απάντηση στα μικρομεσαία και σημείο αναφοράς το καινούργιο 500. Στην αυτοκίνηση 2012 ξεχωριστή θέση έχει το Fiat 500L. Είναι ένα νεανικό μικρό MPV που συνδυάζει στοιχεία από το SUV και crossover. Στη συνέχεια οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να κάνουν ένα test drive με το αυτοκίνητο της αρεσκίας τους.